Φασιστικό συλλαλητήριο που διοργανώνουμε σήμερα. Σήμερα είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας για τη φασιστική συγκέντρωση στο Δημαρχείο Χολαργού. Ένα δημαρχείο το οποίο παραμένει κλειστό για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής των κατοίκων της Λαϊκής Συνέλευσης Χολαργού και Παπάγου και δίνεται απλόχερα στους φασίστες. Στους φασίστες που σήμερα φτάσαμε στο σημείο να έχουν υπουργεία στην κυβέρνηση της Τρόικας, των τραπεζιτών και του μνημονίου. Είμαστε εδώ για να φροντοφωνάξουμε όχι, για να πούμε ότι ούτε στο Χολαργό ούτε στον Παπάγο οι φασίστες δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι σε κάθε γειτονιά θα οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στο φασιστικό και ρατσιστικό λόγο, ενάντια στις πολιτικές του μνημονίου που τον γεννάνε. Την πάλη μας ενάντια στην κοινωνία της εκμετάλλευσης και του κέρδους για μια άλλη κοινωνία. Είμαστε σήμερα εδώ για να αποδοκιμάσουμε τη συμμετοχή του λαός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για να αποδοκιμάσουμε την κυβέρνηση στο σύνολό της και για να αντισταθούμε στην απάτη της εθνικής ενότητας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι δεν ξεχνάμε τον φασισμό, ότι δεν ξεχνάμε τον αντιφασιστικό αγώνα, ότι τιμάμε με τον τρόπο μας την επέτειο του Πολυτεχνείου δύο μέρες μετά, λέγοντας ξανά το όχι στο φασισμό. Το γεγονός ότι υπουργοί, ομιλητές και επισκέπτες της φασιστικής συγκέντρωσης δεν τόλμησαν να μπουν από την είσοδο του Δημαρχείου και ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με την προστασία εκατοντάδων ανδρών των ΜΑΤ, δείχνει ότι ακόμα και σε γειτονιές που τις θεωρούσαν δικές τους, οι φασίστες δεν τολμάν να πατήσουν. Γιατί το φασισμό τσακίζουν αγώνες λαϊκοί και τέτοιους αγώνες θα οργανώνουμε και στο παρόν και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε. Ούτε στο Χολαργό, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Ούτε στο Χολαργό, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά.